Πρόβλημα για πολλούς μαθητές που προετοιμάζονταν για τις πανελλαδικές εξετάσεις προέκυψε με την αλλαγή εισαγωγής στις μουσικές σχολές και συγκεκριμένα στο τμήμα παραδοσιακής λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής που εντάσσονταν μέχρι τις 29 Ιανουαρίου του 2019, ένα μήνα πριν δηλαδή, στη Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας του ΤΕΗ Υπήρου Μέδρα την Άρτα. Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ 4589 και συγκεκριμένα το άρθρο 45, ο τρόπος εισαγωγής άλλαξε. Έτσι, όλα τα παιδιά τα οποία προετοιμάζονταν για τις πανελλαδικές εξετάσεις με το ισχύον σύστημα, ξαφνικά βρίσκονται 3 μήνες πριν τις εξετάσεις να αλλάξουν τον τρόπο, μάλλον τα μαθήματα εισαγωγής. Συγκεκριμένα, έχουμε μία περίπτωση, τη Μαρία Στραφιώτη, μία μαθήτρια, η οποία και πέρυσι και φέτος έχει, σας πω, της επιλογή αυτό το συγκεκριμένο τμήμα. Μαρία, τι πρόβλημα προέκυψε? Το πρόβλημα είναι ότι εδώ και 1,5 χρόνο έχω κάνει μία καλή προετοιμασία για να μπω στη σχολή που έχω πρώτη επιλογή. Έχω αφιερώσει χρόνο, έχω αφιερώσει κόπο, έχουμε αφιερώσει λεφτά με τους γονείς μου και καλούμε 3 μήνες πριν τις πανελλαδικές, 3 μήνες πριν τις πανελλαδικές, να αλλάξει το σύστημα και εγώ να δώσω για κάποια μαθήματα τα οποία δεν τα έχω ξανακάνει το σύστημα, εγώ δεν το κατακρίνω. Δηλαδή, συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι, σε ποια μαθήματα θα πρέπει να δώσεις εξετάσεις? Με το ίσιο... με βάση τον νόμο τον οποίο έχει αναρτηθεί ένα οργανοπαιξία, συγκεκριμένα εγώ παίζω παραδοσιακό βιολί. Ναι. Και κάποια θεωρητικά μαθήματα, θεωρίες της μουσικής, ιστορία της μουσικής. Και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι επειδή είμαι σε ένα μουσικό πανεπιστήμιο, παραδοσιακής μουσικής βασικά, δεν ζητήθηκε ποτέ σε αυτά τα χρόνια που υπήρχε η αρμονία. Η αρμονία είναι ένα μάθημα κλασικής μουσικής. Μάλιστα. Και το ζητάνε ξαφνικά σε ένα τμήμα που είναι παραδοσιακής μουσικής. Δηλαδή, εγώ μέσα σε 3 μήνες είναι έως και κατόρθωτα να τα προλάβω όλα αυτά. Εγώ, για να σας δώσω να καταλάβετε, πρέπει να κατέβω σε κάποιο κλασικό κέντρο για να παρακολουθήσω αυτά τα μαθήματα σε περίπτωση που ίσως και καταφέρω και περάσω. Υπάρχει μουσικό σχολείο στην περιοχή μας? Ναι, και δυστυχώς το σημαντικότερο πρόβλημα της περιοχής μας δεν υπάρχει κανένα μουσικό σχολείο. Δηλαδή δεν υπάρχει υποδομή από την πολιτεία σε αρκετά επαρχιακά κέντρα προκειμένου παιδιά τα οποία αγαπούν τη μουσική να μπορούν να μαθαίνουν μουσική σε δημόσιες δομές? Όχι, δεν γίνεται, δεν υπάρχει κάτι. Δεν υφίσταται. Και αυτή τη στιγμή εσύ θέλεις να πας αυτή τη σχολή, αλλά κλείνει η πόρτα γιατί δεν μπορείς να προλάβω αυτά τα μαθήματα. Να προετοιμαστείς. Ναι. Για ποια μαθήματα ακριβώς? Μουσική αντίληψη και γνώσεις με βάση τη μουσική και οργανοπαιξία στο όργανο του κάθε μαθητή. Τι θα ήθελες να ζητήσεις? Λοιπόν, το σημαντικότερο από όλα είναι ότι το σύστημα θα πρέπει να ισχύσει από το καινούργιο χρονικό, από το καινούργιο έτος, για τις πανελλαδικές του 2020. Αυτό είναι, νομίζω, όχι μόνο αυτό που έχω εγώ σκοπό να ζητήσω, αλλά και η μισή Ελλάδα, ας πούμε, ίσως και όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, όλα τα παιδιά τα οποία προετοιμάζονταν για το σχολικό έτος 2018-2019, να δώσουμε το ισχύον σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων και το ΦΕΚ κατ' εξαίρεση, τουλάχιστον για αυτές τις μουσικές σχολές που χρειάζεται μια ιδιαίτερη προετοιμασία και δεν επαρκεί ο χρόνος ο οποίος απομένει για την προετοιμασία, ας δώσουμε το παλιό σύστημα. Αυτό ζητάς? Ναι, απαιτούμε βασικά να ισχύσει το παλιό σύστημα. Έχουμε κάνει μια προετοιμασία και πρέπει να δώσουμε με αυτά τα μαθήματα που έχουμε προετοιμαστεί. Ελπίζουμε το μήνυμα της Μαρίας να ληφθεί από Εδίκο Άουτα.